εμπορίας προσώπων. Φαίνεται ότι υπάρχουν κυκλώματα που προωθούν αυτούς τους γάμους. Έγιναν παράπονα ή παραστάσεις, αν θέλετε, και από πρεσβείες ευρωπαϊκών χωρών, ότι στην Κύπρο φαίνεται ότι γίνονται εικονικοί γάμοι, άρα είναι υποχρέωση μας, υποχρέωση ουσιαστικά του Υπουργείου των Εσωτερικών, να λάβει μέτρα σε συνεργασία και με την αστυνομία, αλλά και με τους δημάρχους. Να πω ότι στη Λευκοσία μέσα σε ένα μήνα ετελέστησαν 200 γάμοι μεταξύ Ρουμάνων και υπηκόων τρίτων χωρών. Μάλιστα. Λοιπόν, αποκαλυπτικός ο αρμόδιος υπουργός Πέτρο. Θα αναμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, γιατί προφανώς κάποιοι βγάζουν πάρα πολύ χρήμα εδώ. Να πάμε τώρα να